Ολοκλήρωσα σήμερα μία σειρά εντατικών επαφών με όλους τους τοπικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους για δύο βασικά θέματα που αφορούν κάθε ναυτική οικογένεια στοιχείο και όχι μόνο. Το πρώτο θέμα είναι η παραχώρηση δύο ορόφων του κτηρίου του οίκου Ναύτου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι άδειο, είναι έρημο και πρέπει να αποκτήσει ζωή και θα αποκτήσει ζωή μέσα από τουλάχιστον 40 σπουδαστές της ΑΕΝ, οι οποίοι θα έρθουν να συμπληρωθούν στο ήδη υπάρχον δυναμικό. Υπάρχουν 40 αιτήματα, τουλάχιστον από όσο ξέρω, από οικογένειες εντός Χίου, που τα παιδιά τους έχουν βρεθεί να σπουδάζουν εκτός και αυτό είναι οικονομικά δυσβάσταχτο. Θέλουμε λοιπόν να τρέξουμε τις διαδικασίες, και αυτό είναι δύσκολο για το δημόσιο, αλλά είναι πρόκληση και για εμάς, να τρέξουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουν άμεσα να εγκατασταθούν εκεί με πολύ ήπιες παρεμβάσεις στο κτίριο του οίκου του Ναύτου που ήδη υπάρχει, οι έξτρα, οι επιπλέον σπουδαστές. Ο οίκος Ναύτου έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα που απαιτούνται και γι' αυτό είμαι σε συνεννόηση για να πάρουμε την πολύτιμη γνώση και εμπειρία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας. Θα διαθέσουμε λοιπόν τα χρήματα που απαιτούνται για να είναι ένα κτίριο άμεσα έτοιμο να υποδεχτεί, έχοντας κάνει τις απαραίτητες συντηρήσεις και επισκευές, τους σπουδαστές αυτούς. Ξέρω ότι υπάρχει η διάθεση του Υπουργού Ναυτιλίας και των τοπικών βουλευτών εδώ, με το συντονισμό του κυρίου Μηταράκη, η σχολή, η ΑΕΝ, να γίνει δυναμικότητας μόνιμα 100 ατόμων από 60 που είναι σήμερα. Δηλαδή, να μπορέσει η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία εδώ στοιχείο να έχει ακόμη 40 νέους ανθρώπους κοντά της να σπουδάζουν, να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν την ναυτιλία και βέβαια να ζουν εδώ ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό, ενισχύοντας και αυτοί όπως μπορούν τον κύκλο εργασιών όλων όσων ζουν εδώ πέρα. Βασικό θέμα επίσης είναι και το έθεσαν οι συνταξιούχοι. Κάναμε εξαντλητική διαβούλευση και κουβέντα. Ότι ζητούν έναν τουλάχιστον μόνιμο ιατρό να συντονίσει το Υπουργείο Υγείας τις διαδικασίες και να επιστρέψει στο κτίριο του οίκου Ναύτου και να συνταγογραφεί από εκεί. Εξήγησα ότι αυτό νομοθετικά γίνεται πιο δύσκολο γιατί δεν είναι στο χέρι του οίκου Ναύτου πλέον από το 2013. Είναι όμως ένα δίκαιο αίτημα γιατί ο οίκος Ναύτου οφείλει πάρα πολλά στοιχείο και σε κάθε ναυτική οικογένεια που τον στήριξε και του δημιούργησε το αποθεματικό του. Προσωπικά λοιπόν επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Χίου και τον Αντιπεριφερειάρχη και ζήτησα να υπάρξουν ψηφίσματα που να θεωρούν από το Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο να θεωρούν δίκαιο το αίτημα των ναυτικών συνταξιούχων να υπάρξει γιατρός μόνιμα στον οίκο Ναύτου να συνταγογραφεί από εκεί. Παράλληλα, ζήτησα την παρέμβαση και ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός, μου κλείνει ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να συντονίσουμε τα τεχνικά και νομικά ζητήματα και να πιέσουμε με απόφαση που θα πάρει και θα συμφωνεί και ο οίκος Ναύτου να πάει γιατρός μόνιμα εκεί. Ξαναλέω, είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας, όμως ο οίκος Ναύτου και η τοπική κοινωνία θα εκφράσει τη συμφωνία και την άμεση ανάγκη αυτή προς τους αρμόδιους και θέλουμε συντονισμό για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Οι συνταξιούχοι, μετά από μεγάλη κουβέντα, είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία θετική στην παραχώρηση λοιπόν στην ΑΕΝ με συγκεκριμένο πλαίσιο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεγάλου μέρους του κτηρίου του οίκου Ναύτου. Είναι σημαντικό. Μου ζήτησαν και το μεταφέρω και θα το υπηρετήσω να μην σημαίνει αυτό ότι φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από τα προβλήματα της ναυτικής οικογένειας και τα ζητήματα υγείας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όσα ανέλησα ότι τους συμβαίνουν. Το θεωρώ θετικό και θα το κάνω. Κολλά σε θέματα νομικά το ζήτημα το να δοθεί ο χώρος του οίκου Ναύτου στην Ακαδημία Οικονομικών. Δεν υπάρχει τόσο πολύ θέμα στο όχι, γιατί η παραχώρηση θα πάει γρήγορα. Κολλάει νομικά στην ιατρική, σε αυτό που ζητά να γυρίσει ένας γιατρός εκεί. Πρέπει οι αρχές Δεκέμβρη να απαντηθούν τα αιτήματα μετεγγραφών.
επιστρέφω στην Αθήνα και συγκαλώ έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του οίκου Ναύτου να πάρουμε την απόφαση παραχώρησης και από εκεί και πέρα είπα ότι υπάρχει και κονδύλι στην άκρη να κάνουμε άμεσα κάποιες ήπιες επισκευές και συντηρήσεις να μπορέσουν να μπουν άμεσα τα παιδιά αυτά. Άμεσα, δεν μιλάμε τώρα. Υπάρχει ανάγκη σε 1-2 μήνες να μπουν. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει αλλού τέτοιου είδους αλλαγή του πλαισίου, ότι για να πόσο κοντά μπορεί να είμαστε για να δούμε ένα γιατρό στον οίκο Ναύτου, πέρα από την καλή διάθεση και την κατανόηση του προβλήματος από δική σας πλευρά. Υπάρχουν δυσκολίες και αν πραγματικά είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Μου είπαν εδώ ότι υπάρχουν και τοπικά προβλήματα και μέρη που δεν καλύπτονται από ιατρό, ενώ ο οίκος Ναύτου είναι πιο κοντά στον ΕΦΚΑ, στην τοπική μονάδα υγείας κλπ. Γεωγραφικά, αλλά εδώ ξέρω ότι υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που παραμένει το πρόβλημα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ένα πολύ πρακτικό και εφικτό πλαίσιο που θα λύσει το πρόβλημα είναι, εντάξει, να μην πάμε από τη μία μέρα στην άλλη στο να υπάρχει κάθε εβδομάδα και μόνιμα όλες τις μέρες γιατρός στον οίκο Ναύτου. Είναι όμως πολύ ρεαλιστικό και εφικτό 1-2 μέρες να υπάρχει γιατρός να συνταγογραφεί. Επίσης, ως προς το νοσοκομείο της περιοχής, δεν το είπαμε δυστυχώς, το ξέχασα, συνάντησα χθες τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Της είπα ότι με δυσάρεστη μου έκπληξη εντόπισα πάρα πολύ και αχρησιμοποίητο ιατρικό εξοπλισμό εδώ και δεκαετίες στον οίκο Ναύτου, που κυριολεκτικά σαπίζει πακεταρισμένος και αχρησιμοποίητος. Έγινε μία επιτόπου ξανά επίσκεψη και των υπευθύνων της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Είδαν εξοπλισμό που μπορεί να φανεί χρήσιμος είτε σε εξεταστικά κρεβάτια ή σε κάποια ανταλλακτικά, μπορεί να φανεί χρήσιμος στο νοσοκομείο και προχωράμε άμεσα σε μια συνεννόηση για να γίνει δωρεά από τον οίκο Ναύτου στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα μηχανήματα, αν και καινούρια, αν και πληρωμένα από τους ναυτικούς, θα πρέπει να πεταχτούν, είναι πεπαλαιωμένα. Είναι ολόκληρο μικροβιολογικό και ολόκληρο ακτινολογικό ιατρείο που δεν λειτουργήσε ποτέ. Παράλληλα, ζητώ από τους τοπικούς βουλευτές, έχω ενημερώσει και τους δύο, να κάνουν παρεμβάσεις και να γίνει μια διευρυμένη σύσκεψη στην Αθήνα. Με τον οίκο Ναύτου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Υγείας και τις αντίστοιχες οικονομικές μας υπηρεσίες. Κατέγραψα το αίτημα της διοικήτριας για την ανάγκη ξεχωριστής πτέρυγας για τους καρκινοπαθείς της ΧΥΟΥ. Σαν οίκος Ναύτου βεβαιώνω ότι τα 40.000 ευρώ που απαιτούνται είναι άμεσα διαθέσιμα για αυτόν τον σκοπό. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια νομικά και γραφειοκρατικά κομμάτια, τα οποία είναι τυπικά και ανούσια. Στόχος όμως είναι, και ελπίζω η σύσκεψη αυτή να γίνει σύντομα, να δουλέψουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε απευθείας με τη λογική ότι κυρίως είναι ναυτικές οι οικογένειες σε όλο το νησί της ΧΥΟΥ αυτό το έργο και επιτέλους το αποθεματικό που με κόπο, υδρότα και αίμα οι ναυτικοί μάζευαν τόσα χρόνια να το βλέπουν να γίνονται υπηρεσίες υγείας και για αυτούς, για τις οικογένειές τους και για όλο το περίγυρο.